52 ώρες ακριβώς και κάτι λίγα λεπτά και δευτερόλεπτα δράση από τη Νέα Δημοκρατία για να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Είναι γεγονός ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η Νέα Δημοκρατία δίπλα στον πολίτη, οι βουλευτές μας δίπλα στους ανθρώπους του νομού Κοζάνης δίνουν τη μάχη τους για το καλύτερο αύριο αυτής της χώρας. Τα λόγια είναι περιτά. Η 7μηνη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΕΝΕΛ έφερε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία, με προοπτική, με ειλικρίνεια και με γεμάτη σιγουριά, θα κερδίσει αυτές τις εκλογές. Κάνοντας την προεκλογική περίοδο για τις επικείμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία με αίσθημα ευθύνης, με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο και με ένα νέο αρχηγό, εγγυάται καταρχήν την επόμενη μέρα για τη χώρα την ενότητα και τη συνεργασία όλων των δημιουργικών πολιτικών δυνάμεων που θέλουν τη χώρα μας μέσα στο ευρώ με σταθερότητα και με προοπτική ανάπτυξης. Και το ίδιο συμβαίνει και στο νομό Κοζάνης, με ενότητα και με αγαστή συνεργασία το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με αποφασιστικότητα και με αίσθημα ευθύνης. Ακολουθούν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Δακής, ο Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Τοπαλίδης, Φώτης Ζιγούρης και η Στεριανή Γάκη. Δύο ημέρες πριν την εκλογική διαδικασία, εμείς ζητάμε από τους πολίτες του νομού Κοζάνης ένα ενισχυμένο μήνυμα. Ένα μήνυμα που να δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει μια κυβέρνηση σταθερότητας, γιατί αυτό χρειάζεται ο τόπος σήμερα. Ένα μήνυμα που να δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να συνεννοηθεί με τις πολιτικές δυνάμεις. Τα προβλήματα και τα διέξοδα που έχει φτάσει η χώρα, ειδικά μετά το τελευταίο επτάμηνο της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, είναι προβλήματα που μας φέρνουν σε ένα διέξοδο. Για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, για την κοινωνία μας, για τα νέα μας παιδιά. Για να έχουν μέλλον ουσιαστικής δράσης, παρέμβασης και θετικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων και της αλληλεγγύης. Αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, ώστε με όρους ενότητας και σύνθεσης, μια γροθιά, οι Έλληνες να διαπραγματευτούμε ένα καλύτερο άμεσο αύριο. Τρεις εκβιαστικές εκλογικές διαδικασίες μέσα σε 9 μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, τις οποίες βεβαίως προκάλεσε η άρνηση των ΕΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξουν σε μια έξοδο, ομαλή έξοδο από τα μνημόνια, στην έξοδο στις αγορές, στην επαναφορά της κανονικότητας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και κάποιοι μας υπόσχονται και μία τέταρτη ενδεχομένως εάν δεν πάρουν το εκβιαστικό αποτέλεσμα που ζητούν. Εάν δηλαδή δεν αποκτήσουν την ποθούμενη αυτοδυναμία. Ο λαός βέβαια βίωσε τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε αυτή η 7μηνη διακυβέρνηση. Δύο μέρες πριν τις εκλογές ζητούμε εμείς οι υποψήφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ισχυρή εντολή και στην περιοχή μας αλλά και ισχυρή εντολή για το Βαγγέλη το Μημαράκι. Μία ισχυρή εντολή η οποία θα δώσει λύσεις στα θέματα που μας απασχολούν και θα δυναμώσει την προσπάθειά μας, η οποία έχει στο κέντρο της την επιχειρηματικότητα, είναι ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα δουλέψει η Νέα Δημοκρατία, θα δουλέψουμε και εμείς και στην προεκλογική προσπάθεια αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και ερχόμαστε εδώ λοιπόν να δούμε αυτά τα θέματα. Για μια ακόμη φορά η χώρα μας έφτασε στο σημείο να αναμετρέται με το χειρότερό της σε αυτό. Μιας και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο με αποτέλεσμα να σύρει τη χώρα στις εκλογές. Βρισκόμαστε στην περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και ειδικότερα στις κατηγορίες τόσο των νέων όσο και των γυναικών. Θα ήθελα με την παρουσία μου στο ψηφοδέλτιο να σηματοδοτήσω την ελπίδα για τη νέα γενιά. Θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να τραβήξουν μπροστά. Να είμαστε πάλι εδώ και παραφράζοντας ελάχιστα το Ρασούλη, να είμαστε πάλι εδώ Αλέξη. Και διότι είμαστε εδώ όχι διότι ο κύριος Τσίπρας
μαζί με την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησή του, ήταν ανέτοιμος και απροετοίμαστος. Είμαστε εδώ διότι ήταν ανεπαρκής απόλυτα, δεν είχε καν συνείδηση, δεν είχε γνώση, δεν είχε επίγνωση του τι ακριβώς διαχειρίζεται. Με μία λέξη ήταν επικίνδυνος. Ο άνθρωπος που έχει... Είμαστε εδώ διότι έκρινε πως πρέπει να προτάξει το ίδιο όφελος.